Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Πω, τι ωραίο που είναι γεμάτο αυτό το αμφιθέατρο. Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. Χαίρομαι τόσο πολύ που η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με προλόγησε. Και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη. Εγώ θα ανατρέψω λίγο τα πράγματα. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Τι γίνεται όταν η χρυσή τομή δεν είναι πάντα χρυσή». Όμως, ασυστηθώ πρώτα. Ονομάζομαι Τίνα Μιχαηλίδου Μαυρομιχάλη και είμαι δημοσιογράφος. Για όσους δεν με γνωρίζετε και δεν οφείλετε να με γνωρίζετε, εργάζομαι στο Sky, στην εκπομπή Δεκατιανή, που παρουσιάζουν ο Γιάννης Πιταράς με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Τούτοι οι δυο. Από σήμερα η εκπομπή μας είναι 10 με 2. Αν θέλετε αύριο, βάλτε 10 η ώρα να μας δείτε. Παρά 10. Έτσι, βάλουμε και ένα ραντεβού για αύριο. Επίσης, έχω ιδρύσει από το Μάιο του 2021 τη δική μου εταιρεία επικοινωνίας, την Great Communication, και ασχολούμαι με την επικοινωνία εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών και προσώπων. Ασυστηθώ όμως λίγο παραπάνω, χωρίς να σας κουράσω. Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη νομική, στην ΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Και μετά έκανα ένα μάστερ στην εταιρική και πολιτική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Όταν αποφύτησα, το 2009, ξεκινούσε μόλις η κρίση στην Ελλάδα. Ήμουν 23 ετών, πολιτικός επιστήμονας, επικοινωνιολόγος. Δηλαδή τίποτα. Και επειδή κανένας τότε δεν θα εμπιστευόταν ένα παιδί 23 ετών για την πολιτική ή την εταιρική του επικοινωνία, αποφάσισα, για να αποκτήσω μία επαγγελματική ταυτότητα, να γίνω δημοσιογράφος. Πώς? Έδωσα εξετάσεις στο μεταπτυχιακό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφία και νέα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και ευτυχώς πέρασα. Παράλληλα, μπήκα στο Μακεδονία TV να κάνω πρακτική άσκηση. Αμυσθή. Τότε, να σας θυμίσω ότι αυτά τα χρόνια δουλεύαμε με τα stars, με τα stage, έτσι τα λέγανε, των 600 ευρώ. Ο βασικός μισθός τότε ήταν 400 κάτι ευρώ το πολύ. Μόλις σε 3 μήνες με προσέλαβαν, μετά από σκληρή δουλειά, στο Δελτίο Ειδήσεων. Και δούλευα παράλληλα και σε ενημερωτικές εκπομπές. Ακολούθησαν πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, πεζοδρόμιο το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μην βλέπετε τώρα που φοράω εδώ κουστούμια. Αυτά εδώ τα κούνια, ρεπορτάζ, αθλητικό παπούτσι, πεζοδρόμιο. Και μετά, λοιπόν, το 2013, χτύπησε μια μέρα το τηλέφωνό μου και ήρθε η πρόταση από τον Α. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Πέμπτη μου το είπαν, Παρασκευή το αποφάσισα, Δευτέρα ξεκινούσα δουλειά στην Αθήνα. Ακόμα και σήμερα, που έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχω καταλάβει πώς πήρα την απόφαση και κατέβηκα στην Αθήνα. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά. Φόρτωσα το αμάξι μου με όλη μου την πρίκα, πήρα μία βαλίτσα όνειρα και απλά κατέβηκα. Ακολούθησαν 2 χρόνια στον Α, μετά ένας χρόνος στον Αντένα. Μετά ξανά 3 χρόνια στον Α, 2 χρόνια στην Ερτένα και τώρα στο Sky. Πάντα όμως, όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ασχολούμαι με την εταιρική επικοινωνία σε διάφορες εταιρείες ρούχων, εκδηλώσεων, ξενοδοχείων. Βλέπεις, δεν τα έβγαζα πέρα στην Αθήνα με μία μόνο δουλειά και έτσι τα δευτερότριτά μου, που είχα ρεπό, γιατί πάντα εργαζόμουν σε εκπομπές Σαββατοκύριακου, έκανα διάφορες άλλες δουλειές που αφορούσαν την επικοινωνία για να τα βγάλω πέρα. Αναλάμβανα λοιπόν επικοινωνία σε events, εταιρείες και από το 2017 έκανα τη στρατηγική επικοινωνίας στα 210 ξενοδοχεία της Hotel Brain, του ομίλου Hotel Brain. Έτσι κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι έχω τη δύναμη να ανοίξω τη δική μου εταιρεία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έτσι δημιούργησα την Great Communication. Όμως εδώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για μένα, γιατί και εγώ βαριέμαι να μιλάω για μένα. Ήρθαμε να μιλήσουμε για τη χρυσή τομή. Χρυσή τομή,
Υπάρχει άραγε χρυσή τομή. Όταν θέλουμε να βρούμε μία συμβιβαστική λύση που εξυπηρετεί όλους τους εμπλεκόμενους, συχνά λέμε ότι αναζητούμε τη χρυσή τομή. Τι είναι όμως η χρυσή τομή? Πάμε να δούμε μαζί τον ορισμό. Ορισμός. Πρόκειται για τη χρυσή τομή μίας ευθείας σε δύο μεριάνισα, τέτοια ώστε το μεγαλύτερο μέρος πολλαπλασιαζόμενο επί τον εαυτό του να δίνει το γινόμενο ίσο προς το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ολόκληρης της ευθείας επί το μικρότερο μέρος. What? Είμαι σίγουρη ότι κανένας από εσάς δεν κατάλαβε αυτό και εγώ που μόλις διάβασα στο σκονάκι μου. Αλλά παιδιά, αυτός είναι ο ορισμός της χρυσής τομής. Ένας ορισμός που όλοι τον χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Πρόκειται για τη γνωστή σε όλους μας χρυσή τομή, την οποία επιδιώκουμε να χαρακτηρίζει τις πράξεις μας. Μεταφορικά δε, σημαίνει την άριστη κίνηση που κάναμε στη σκακέρα της ζωής, τη σοφή απόφαση που λάβαμε τη στιγμή που χρειάστηκε, τη δίκαιη αντιμετώπιση μιας διαφοράς για την απονομή του δικαίου, αλλά και τα σωστά μέτρα που προτείναμε για τη λύση κάποιου προβλήματος. Ο Δαρβίνος είχε πει χαρακτηριστικά: «Στις κρίσεις δεν επιβιώνει ούτε ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στις αλλαγές, στις καταστάσεις». Μήπως τελικά η προσαρμοστικότητα είναι η χρυσή τομή? Ή μήπως όχι? Υπάρχει όμως χρυσή τομή στη δημοσιογραφία? Και ποια ακριβώς είναι αυτή? Είναι η ισορροπία που πρέπει να κρατά ο δημοσιογράφος ανάμεσα στην είδηση και την προσωπική του άποψη? Υπάρχει όντως χρυσή τομή? Ή απλώς αποκαλείται δημοσιογραφική δεοντολογία? Ποιος μπορεί όμως να ορίσει στη δημοσιογραφία ότι η χρυσή τομή είναι όντως χρυσή? Έχω πάρα πολλά παραδείγματα όπου η χρυσή τομή δεν ήταν χρυσή. Και για να σας πείσω, θα αναφερθώ σε προσωπικά περιστατικά της δημοσιογραφικής μου πορείας. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που πραγματικά ήταν δύσκολο και συγχωρέστε με, πραγματικά να συγκινηθώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που κάλυπτα ως δημοσιογράφος τις φωτιές στο Μάτι. Ξημέρωμα 24 Ιουλίου, η ώρα είναι περίπου 6 το πρωί, μόλις έχει αρχίσει να ξημερώνει, η φωτιά έχει περάσει και έχει κάψει τα πάντα στο πέρασμά της. Περπατάμε μαζί με τον οπερατέρ μου, τον Γιάννη τον Φλόρο, στους δρόμους στο Μάτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι φορούσα σταράκια και είχαν καεί οι σόλες των παπουτσιών μου, αφού όλα σιγοκαίγαν ακόμα παντού γύρω μας και ο δρόμος ήταν γεμάτος από καΐδια. Όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν μαζευτεί στο κόκκινο λιμανάκι και στα καμένα αυτοκίνητα. Δημοσιογραφικό ένστικτο, θες να το πεις? Πες το πώς θες. Λέω στο Γιάννη, αφού όλοι έχουν πάει επάνω, γιατί δεν πάμε εμείς από τον κάτω δρόμο να δούμε και να κάνουμε πλάνα μέχρι πού έφτασε η φωτιά? Αρχίσαμε λοιπόν να περπατάμε προς τα κάτω, στον κάτω δρόμο, ψάχνοντας να βρούμε κι εμείς μια διέξοδο. Και ξαφνικά βρήκαμε μια ανοιχτή καγκελόπορτα που οδηγούσε προς τη θάλασσα. Μπήκαμε μέσα και πάθαμε σοκ. Παγώσαμε και οι δύο, αντικρίζοντας απανθρακωμένα σώματα σε ομάδες σε όλη την έκταση του χωραφιού. Ήταν το χωράφι που βρέθηκαν 26 απανθρακωμένοι άνθρωποι. Το σοκ μου ήταν απερίγραπτο. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω αυτό που έβλεπα. Κοιτιόμασταν με το Γιάννη και παραμέναμε παγωμένοι και αμίλητοι για αρκετή ώρα, μέχρι που βρήκα τη δύναμη να πάρω τηλέφωνο στο desk να τους ενημερώσω τι έβλεπα. Το desk, για όσους δεν γνωρίζετε και φυσικά δεν οφείλετε να το γνωρίζετε, είναι το γραφείο συντονισμού που έχει το κάθε κανάλι, όπου όλοι οι δημοσιογράφοι που είμαστε στους δρόμους μιλάμε μαζί τους για να συντονίσουμε πού είναι οι κάμερες, πού είναι το γεγονός, πού είναι τα επεισόδια, τι πρέπει να καλύψουμε. Στην αρχή δεν με πίστευαν για τις πληροφορίες που τους μετέφερα.
Τους έλεγα ότι είμαι σε ένα χωράφι που βλέπω αποθρακωμένους ανθρώπους. Και μου φώναζαν, πήγαινε γρήγορα στο κόκκινο λιμανάκι. Και εγώ δεν θα τους πίστευα αν μου λέγανε αυτά που έβλεπα εγώ. Μέχρι που ήρθε η ΕΜΑΚ στο σημείο και επιβεβαίωσε το γεγονός. Τότε μου έστειλαν αμέσως link, γιατί κάμερα είχα, είναι άλλο το link για άλλο η κάμερα, για να βγω ζωντανή σύνδεση και να περιγράψω ό,τι είδα. Ποια είναι η χρυσή τομή εδώ? Πώς μπορείς να μετριάσεις το σοκ σου και το συναίσθημά σου και να παραμείνεις ψύχρεμος, μεταδίδοντας απλά την είδηση? Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτά που είδες και να τα περιγράψεις σαν να τα έχει δει κάποιος άλλος? Πώς μπορείς να βγάλεις τον εαυτό σου μέσα από την είδηση? Και αν κλάψεις, περιγράφοντας την είδηση, κινδυνεύεις να γίνεις γραφική δημοσιογράφος. Και αν δεν κλάψεις, είσαι ψυχρή δημοσιογράφος, που είσαι μόνο επαγγελματίας και όχι άνθρωπος. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή εδώ? Η χρυσή τομή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι χρυσή. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα στο να είσαι άνθρωπος και στο να είσαι επαγγελματίας. Και τελικά, αυτή η ισορροπία μπορεί να κρατηθεί για τον κόσμο. Όμως τρώει το μέσα σου. Κι όμως, βγήκα στον αέρα της εκπομπής. Εδώ πίσω φαντάζομαι, βλέπετε κάποια αποδεικτικά στοιχεία από εκείνη την ημέρα. Και προσπαθούσα, χωρίς φρικιαστικές λεπτομέρειες, με αυτόν τον κόμπο που έχω και τώρα στο λαιμό, που τα θυμάμαι, να περιγράψω όσα είδα. Και με την παρουσιάστρια στο αυτί μου, να με παρηγορεί με τη φωνή της. Προσπάθησα να παραμείνω ψύχρεμη και να μην λυγίσω. Έπνιξα αρκετές φορές το κλάμα μου και προσπαθούσα να μην είμαι περιγραφική, πολύ, όταν μιλούσα για αυτό το σκηνικό, για να μην συγκινηθώ. Πιστέψτε με, έκανα πολλά βράδια να κοιμηθώ, χωρίς να σκέφτομαι τις εικόνες που αντίκρισα. Χωρίς να συναισθάνομαι τον πόνο των ανθρώπων που βίωσαν αυτές τις απώλειες. Σας ομολογώ ότι τότε σκέφτηκα πολύ σοβαρά να παρατήσω αυτό το επάγγελμα. Ήταν πολύ σκληρό αυτό που καλέστηκα να διαχειριστώ, όσο εύκολο και αν ακούγεται τώρα που απλά σας το περιγράφω. Και χωρίς να θέλω να δραματοποιήσω την κατάσταση και την ευχάριστη σήμερα ημέρα, ήταν πράγματι μια δύσκολη στιγμή που ως δημοσιογράφος προσπάθησα να ισορροπήσω και να βρω τη χρυσή τομή, όμως διαπίστωσα ότι ακόμα και αν για τον κόσμο η χρυσή τομή που κατάφερα να βρω ήταν χρυσή, για την ψυχή μου δεν ήταν. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει πως η χρυσή τομή στη δημοσιογραφία δεν είναι πάντα χρυσή, είναι όταν στο επαγγελματικό σου περιβάλλον βιώνεις συμπεριφορές που ξεπερνούν κόκκινες γραμμές. Κι όμως εσύ αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και δεν θες να παραιτηθείς. Κι όμως, παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα από δουλειές, γιατί δεν άντεχα να παλεύω για τη χρυσή τομή. Γιατί δεν άντεχα να πρέπει να κρατάω ισορροπίες. Γιατί δεν άντεχα να πέφτω στην παγίδα του να γλύφω για να υπάρχω. Σε μία δουλειά που έδινα τον εαυτό μου καθημερινά, και αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Γιατί συνήθως, αυτοί που κάποτε σου έδωσαν την ευκαιρία, θεωρούν αυτονόητο δικαίωμά τους ότι μπορούν να ξεσκίζουν την ψυχή σου και εσύ θα πρέπει να είσαι και ευγνώμων για αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν στιγμές που η προσαρμοστικότητα του Δαρβίνου που λέγαμε δεν μπορεί να είναι η χρυσή τομή. Γιατί να πρέπει να αναγκαστώ να παραιτηθώ από μια δουλειά που αγαπώ πολύ, επειδή οι συμπεριφορές είναι σκληρές? Γιατί πρέπει να σκεφτώ να αλλάξω επάγγελμα για να μην αναγκάζομαι να αντέχω και να υπομένω τέτοιες συμπεριφορές? Το γερό στομάχι δεν είναι χρυσή τομή. Γιατί αν παραμείνεις να υπομένεις σκληρές συμπεριφορές, υποφέρει το μέσα σου. Αν φύγεις,
χαρακτηρίζεσαι η τρελή που φεύγει. Όχι. Δεν είμαι τρελή. Απλά έχω όρια. Και ίσως και λίγο περισσότερη δύναμη για να φύγω. Τα οποία όρια, όταν κάποιος τα ξεπερνάει, πάβει η χρυσή τομή να είναι χρυσή. Και επειδή το βαρύναμε, ας σας μιλήσω και για την προσωπική ζωή. Και με την προσωπική ζωή, τι γίνεται? Υπάρχει χρυσή τομή ανάμεσα στην προσωπική ζωή μιας δημοσιογράφου και την επαγγελματική καριέρα μιας δημοσιογράφου? Με ρωτούν πάρα πολύ πώς προλαβαίνω να είμαι στον Sky δημοσιογράφος και να διοικώ παράλληλα τη δική μου εταιρεία επικοινωνίας. Σήμερα θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Για να βρίσκομαι εδώ, το πρωί ξύπνησα στις 5. Πήγα στο γραφείο, 10 η ώρα βγάλαμε εκπομπή, τελειώσαμε στις 2, μετά κάναμε σύσκεψη, έφυγα σφαίρα, ήρθα εδώ να κάνω γρήγορα μια πρόβα, να ξαναφύγω, να γυρίσω στο κανάλι, να συνεχίσουμε να στείλουμε την εκπομπή για αύριο και τώρα μετά από εδώ θα ξαναγυρίσω στο κανάλι. Γιατί μαντέψτε, πρέπει να δω δελτίο για να έχετε αύριο εσείς φρέσκες ιδέες στις 10 το πρωί. Και φυσικά να έχω ξαναξυπνήσει στις 6. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν χωράει και πολύ προσωπική ζωή εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πολλοί με ρωτούν αν προλαβαίνω και απορούν πώς θα προλαβαίνω και εύλογα απορούν. Με ρωτάνε συνέχεια λοιπόν αν έχω χρόνο για προσωπική ζωή. Έλατε, ξέρετε πόσες φορές φίλοι και οικογένεια με κατακρίνουν γιατί δεν έχω βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο? Γιατί είμαι μια γυναίκα καριέρας που δεν κοιτάω καθόλου το προσωπικό μου κομμάτι? Τελικά, έχουν δίκιο? Ή μήπως εγώ, εκεί, δεν θέλω να βρω τη χρυσή τομή? Μήπως η φιλοδοξία μου τη δεδομένη χρονική στιγμή και η εξέλιξη της εταιρείας μου είναι πιο σημαντική από το να βρω αυτή τη χρυσή τομή? Μήπως εγώ είμαι πιο ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή επειδή δεν επιβάλλω στον εαυτό μου να ζει με τη χρυσή τομή? Είναι άραγε ευτυχισμένοι όσοι αναγκάζονται να ζουν με τη χρυσή τομή χωρίς να παραδέχονται πόσα προβλήματα προκύπτουν από το να ζουν με τη χρυσή τομή? Πόσοι καταπίνουν συναισθήματα, συμπεριφορές για να χαράξουν αυτή την πολυπόθητη χρυσή τομή? Πόσοι καταπιέζονται καθημερινά και δυστυχούν γιατί ο κόσμος επιβάλλει να ζούμε όλοι με τη χρυσή τομή? Και τι γίνεται, παιδιά, όταν η χρυσή τομή του άλλου δεν τέμνει τη δική σου? Δυστυχία. Στην τελική, γιατί η χρυσή τομή να είναι απαραίτητη, αφού δεν είναι πάντα χρυσή? Πόσα εγκλήματα γίνονται στο βωμό της χρυσής τομής που επιβάλλει η κοινωνία? Ανοχή, υπομονή, ανεκτικότητα, καταπίεση, υποταγή. Και όλα αυτά στην προσπάθεια να πετύχουμε την πολυπόθητη χρυσή τομή για τα μάτια του κόσμου και της κοινωνίας. Μην πούν ότι, 36 χρονών, γεροντοκόρη, αλλά κάνει καριέρα το κορίτσι. Ας αφήσουμε λοιπόν τη χρυσή τομή που επιβάλλει η κοινωνία μας και ας βρούμε τη χρυσή τομή μέσα μας. Ας ισορροπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας, απελευθερώνοντας κάθε θυμό, φόβο, επιθετικότητα, ανηθικότητα, και τότε η χρυσή τομή που θα φέρει αρμονία στην ψυχή μας θα είναι πράγματι χρυσή. Έτσι λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να ζω ορίζοντας κάθε μέρα τη δική μου χρυσή τομή. Σε κάθε τι που αντιμετωπίζω, ως δημοσιογράφος, αλλά και ως άνθρωπος. Και ας μην είναι πάντα χρυσή. Εγώ θα συνεχίσω να πορεύομαι, αναζητώντας τη χρυσή τομή, πρώτα απ' όλα μέσα μου. Και όχι τη χρυσή τομή που επιβάλλει η κοινωνία. Άλλωστε, όπως γράφει ο Έλιο Ντάνα στο βιβλίο του «Η Σχολή των Θεών», και διαβάστε το, τίποτα δεν είναι έξω από σένα. Αυτό που αποκαλείς κόσμο δεν είναι παρά αποτέλεσμα που προκύπτει από σένα. Αυτό το οποίο αποκαλείς πραγματικότητα αποτελεί την υλοποίηση
και την αντανάκλαση του δικού σου ονείρου ή του εφιάλτη σου. Και θα σας πω εδώ και μία μικρή παρένθεση, αν μου το επιτρέπει ο χρόνος και η Τζέννη. Πριν κατέβω στην Αθήνα, όταν έφτανα για διάφορες άλλες δουλειές στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έμπαινα σε ένα ταξί και περνούσα την Αττική Οδό. Τότε ο Άλφα ήταν πάνω στην Αττική Οδό. Τότε εργαζόμουν ως φοιτήτρια στην εταιρεία του πατέρα μου, ήμουν στο Μακεδονία TV, ήμουν αραβωνιασμένη. Τίποτα δεν προμήνει ότι εγώ θα κατέβαινα στην Αθήνα. Και εγώ τότε όταν έμπαινα μέσα στο ταξί, έλεγα στον τότε αραβωνιαστικό μου, εγώ μια μέρα θα δουλεύω στον Άλφα. Και γελούσε. Και εύλογα γελούσε, γιατί του έλεγα συναρτησίες μετά τότε δεδομένα. Κι όμως, όταν κατέβηκα, κατέβηκα και πήγα στον Άλφα. Αυτό ήταν ένα όνειρο. Μονάχα το όνειρο μπορεί να σας απελευθερώσει. Μονάχα το όνειρο μπορεί να σε κάνει να βρεις τη δική σου χρυσή τομή μέσα σου. Γιατί το όνειρο είναι ό,τι πιο αληθινό υπάρχει. Σας ευχαριστώ.